καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Just the Two of Us. Δέκατο live ή αλλιώς προημιτελικό στο Just the Two of Us με τη Ζέτα Μακρυπούλια σε μια strapless τουαλέτα και το μυαλό της σε έναν Γιώργο. Σε ποιον άραγε? Θα αποκαλύψω όμως τον Γιώργο, στο φάνος τον έχω αποκαλύψει, τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Θα ακούσαμε τον «Δε μου κάνει τον Άγιο Γιώργο σε φέρνει». Γιώργο, καλά. Σήμερα όλους Γιώργο τους λες. Ξεκινάς Γιώργο το μικρό και το μεγάλο ότι κάτσε. Είχα στο μυαλό μου μόνο τη φωνή του Σάκη, τίποτα άλλο. Δεν το φαντάστηκα ποτέ σαν ντουέτο, ποτέ, δεν ξέρω, ποτέ με άλλουνου φωνή, τι να πω. Και συγκινήθηκα. Αλήθεια σας το λέω. Με κρατάς, σε κρατώ και παντού σκιές και παντού καθρέφτες για θεούς κεραστές. Μου είδα το βίντεο που τραγουδούσα το ελληνικό τραγούδι που λέγαμε το χειροκρότημα και δεν θεωρώ ότι έλειπε συνέστημα, ίσα-ίσα που εξέφραζα, ήξερα πολύ καλά τι ένιωθα εκείνη τη στιγμή, δεν υπήρχε άγχος. Έκανες μια επιλογή με ένα πολύ μεγάλο ρίσκο, γιατί δεν έκανες την επιλογή αυτή, γιατί σου αρέσει το τραγούδι? Ναι, μου αρέσει και το τραγούδι και... Και εμένα μου αρέσουν πολλά πράγματα ρε Σίβαν, αλλά δεν τα κάνω, άμα δεν μπορώ να τα κάνω. Είναι σίγουρο ότι δεν κατάλαβα ποτέ. Τι ζητούσε η Επιτροπή γενικά. Τη μία ήταν ένα συνέστημα το οποίο δεν έβγαινε, την άλλη ήταν ας πούμε ένας ήχος ο οποίος θα μπορούσε να δικαιολογηθεί και αυτό τέλος πάντων. Δύο ξένα κοινή φίλησα και το έχω μετανιώσει. Συγχωρά με καρδούλα μου, μάδια σε έχω πληγώσει. Τραγούδησε, χόρεψε, έπαιξε. Τώρα ο Μάρκος Εφερλής θα γίνει και συγγραφέας. Έχει τους λόγους του να λέει πως μόλις τελειώσει το Just the Two of Us θα βγάλει ένα βιβλίο που θα καταδεικνύει το μπέρδεμά του. Τώρα τι να σου πω, εγώ ήθελα να γελάσω. Δεν γέλασα, ήμουνα, σας κοίταγα έτσι. Ωραία. Δεν ξέρω, τώρα μη σου λέμε μια κάνει το Μάρκο, μια μην κάνει το Μάρκο. Μη σε μπερδέψω κιόλας. Μόλις τελειώσει το show αυτό θα βγάλω βιβλίο, παιδιά. Τι ακριβώς επέρασα τρεις μήνες εδώ στο παιχνίδι αυτό. Τι θέλανε από μένα η Επιτροπή, η Παραγωγή και το κοινό. Τι μου ζητούσαν την πρώτη μία φορά, τι μου ζητούσαν την άλλη. Έχω μπερδευτώ και εγώ δεν ξέρω. Έχω μπερδευτώ, δεν μπορώ να μιλήσω. Θέλετε να το ξαναπούμε για να γελάσετε. Μπορούμε και αυτό. Ο Σιδελής έχει καταμπερδευτεί. Τον έχουμε ή τον έχουν καταμπερδέψει. Να πω κάτι. Να πεις ό,τι θες. Θέλετε να βάλετε 3-7 για να τελειώνουμε. Όσο έχω εσένα δεν φοβάμαι κανένα της αγάπης. Τα φρένα έχουν σπάσει για μένα. Όσο έχω εσένα δεν φοβάμαι κανένα, μάτια μου. Θα ήθελα όμως να αφιερώσω το τραγούδι και την υπέροχη αυτή κριτική, γι' αυτό ήμουν και πολύ καλό σήμερα, έτσι νομίζω, στον υπέροχο γιο μου και την υπέροχη γυναίκα μου που είναι σήμερα εδώ. Γιατί πραγματικά όσο έχω αυτούς τους δύο ανθρώπους στη ζωή μου, μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Μία ερώτηση θα κάνω μόνο. Σε ποιον? Στο Χάρη. Α. Χάρη, πόσο χρονών είσαι? 10! Μπράβο, Θεατέρε! Υπέροχο! Το Χάρη, την ερώτηση. Χάρη! Χάρη, πες το μόνο σου. Πόσο? 10! 10 και ρούλα! 10, Μάρκο. Αρχικά η Ρούλα Κορομιλά έδειξε να μην ενθουσιάζεται από την ερμηνεία του Δημήτρη Μακαλιά στο τραγούδι του Χρήστου Θηβαίου. Αυτό όλο το ερωτικό στοιχείο, επειδή ήσουν κοντά με την Αντιγόνη, εμένα δεν μου το μετέδωσες. Δεν το εισέπραξα, δηλαδή αυτό το αισθησιακό όλο αυτό του κομματιού. Και όταν έφτασε η ώρα για την κριτική στο Vendi Quattro Mila Bacci, ο Δημήτρης Μακαλιάς είπε να προλάβει τη Ρούλα Κορομιλά. «Η αντιπάθειά σας είναι πολύ ειλικρινής», της είπε. Και το πλατό δροσίστηκε μονομιάς. Μην πείτε καλό, πραγματικά θα σπάσει το γούρι. Δεν νομίζω ότι έχω κάτι με σένα προσωπικά για να μην λέω κάτι καθόλου. Καλό. Να είμαι και εγώ ειλικρινής. Νιώθω πάρα πολύ γλυκά, πολύ όμορφα, γιατί νιώθω ότι... Και εσείς έχετε μια πολύ ωραία ευαισθησία, έχετε μια ειλικρίνεια και μου αρέσει πάρα πολύ που αυτή η αντιπάθειά σας είναι πολύ ειλικρινής και πολύ γλυκιά εδώ. Οπότε εγώ αυτό... Η αντιπάθειά μου... Ναι, αντιπάθεια. Δεν νομίζω ότι πρόκειται περίπου. Αλλά είναι πολύ όμορφο γιατί είναι πολύ ειλικρινές. Ξέρεις, και μπράβο για την ειλικρίνεια. Και αυτό είναι πολύ ωραίο.
Δημήτρη μου, το να λες ελεύθερα τη γνώμη σου και να τολμάς να τη λες ελεύθερα τη γνώμη σου, εγώ το θεωρώ προσόν αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ την ειλικρίνεια τη θεωρώ προσόν. Και λοιπόν, τη σταθερότητα στην άποψη, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να μένουμε σταθεροί στις απόψεις μας και σε αυτό νομίζω που πιστεύουμε. Νομίζω ότι έχω το δικαίωμα, έτσι από αυτή τη θέση, να λέω αν μ' αρέσει κάτι πάρα πολύ και αν κάτι δεν μ' αρέσει. Έτσι. Γι' αυτό το λόγο είστε εδώ, αλίμονο. Σου άρεσε αυτή η εμφάνιση? Αυτή η εμφάνιση δεν ήταν η καλύτερη για μένα. Δεν ήταν η καλύτερη. Το ζευγάρι που θα αποχωρήσει απόψε από το Just the Two of Us είναι... ο Ιβάν Σβιτάιλο και η Έλενα τον Άδερβιου. Φιλίστε τον ψηλό. Για μένα, τι, με θα βες. Πόσο κακός. Τι κάνετε, Κατερινά. Ανάθεμα την ώρα που πήρα. Ο Ιβάν, ένα φιλί στον Ιβάν είναι η εκδείξη στον κρατερό, νομίζω. Από εδώ. Από πού και ως πού είναι η εκδίκηση τα φιλιά. Ένα. Δεύτερο. Και όλα καλά από εδώ και πέρα. Με όλα αυτά που έχεις πει σε σένα. Πώς τα διαστευλώνετε όλα. Ναι, μπράβο, έχετε τρελαθεί. Τι είναι αυτά που λέτε. Υπάρχει λόγος, είμαστε χαρούμενοι. Περίμενε. Περίμενε. Τι να πει κανείς για το πιο όμορφο κορίτσι που υπάρχει στην Ελλάδα. Τι όμορφια την έχετε δει χωρίς μακιγιάζ. Όταν πρέπει να τη δείτε. Η μαμά σου εδώ πέρασε κάθε live, Έλενα. Και ο μπαμπάς με πανό και τον ντόκιζε τρελαίνονται. Μάλιστα, είχε πολύ ένταση το χθεσινό επεισόδιο και θέλω να ξεκινήσουμε από την...